στερά του. Τι στολές δοκίμασε. Κοριτσάκι. Ναι, και μιλάμε για στολές. Η μαντούφα στερά του λένε κοριτσάκι, αλλά ως παιδάκι δινότανε Batman. 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 Τι Batman. Batman. Αυτό μου φαντάζεσαι που έχει στο μυαλό σου, αυτό δινότανε. Δεν την ενδιέφερε να κάνει ό,τι κάνουν τα υπόλοιπα παιδάκια στην ηλικία της. Είναι εκείνη. Είναι αυτή. Είναι το κάτι διαφορετικό. Είναι το παιδί που δεν φαίνεται. Ναι, γιατί είναι ντυμένη η Batman. Η μαντόγα στερά του, αυτό το ωραίο κορίτσι. Βεβαίως, όχι πριγκίπισσα, Batman. Γι' αυτό την πήρε ο Κώστας ο Αρκάς από το χέρι. Εγώ άλλη στολή δεν έβαλα, μία στολή ήτανε. Πριγκίπισσα, ε. Μόνο. 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 Εγώ, παιδιά, ντύνομαι κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Καρέκλα. Τι? Καρέκλα. Μην βγει τώρα και από κανένα μπαρ κανένα άλογο, γιατί εκεί θα είναι. Σε έχω πιάσει. Κορίτσι μου γλυκό. Γιατί? Πάντα καρέκλα. Γιατί? Μπας και μου κάτσε τίποτα. Ήταν καλό. Δυνατό, πες την αλήθεια. Και χωρίς άλογο. Τι να πω, δεν ξέρω, και χωρίς άλογο. Έλεγα όμως ότι ρε παιδί μου, σε κάποια παιδάκια τους αρέσουν αυτά τα οι γνωστές στολές. Φορεματάκια, φουσκωτά, γυαλιστερά, αυτά. Εγώ σου λέω, εμένα με θυμάμαι μόνο με τέτοια. Με τίποτα άλλο. Τα ήθελες προφανώς. Τα ήθελα. Τα ζητούσες. Μόνο όλα τέτοια ονειρευόμουν. Και εγώ έτσι γκράντε ντυνόμουν και ο αδερφός μου τον είχα ψιλοπαρακαλιανό δίπλα μου. Οι φωτογραφίες είναι μαγικές, δεν υπάρχουν. Έχεις φωτογραφίες. Έχω φωτογραφίες πάρα πολλές. Εγώ ντυμένη υπερπαραγωγή σε όλες και ο αδερφός μου δίπλα βοηθός. Τα αγόρια δεν μπορείς τόσο εύκολα να τα ντύσεις. Δηλαδή, εντάξει, όταν είναι μικρά, οκ, υπάρχουν στολές και πάρα πολλές για να ντύσεις ό,τι να είναι. Αλλά από κάποια ηλικία και μετά. Μένει λίγο πιο πίσω σε σχέση με αυτά που εμείς και να μεγαλώσουμε μπορούμε να βάλουμε. Γρήγορα τα αγοράκια το αφήνουν. Βάζουν μία μάσκα στο αυτό. Κεφάλι και τέλος. Και μετά και εγώ μωρό κόριτσο όμως ήμουν. Σαν τη μαντότητα στερά, πριγκίψες δεν μου άρεσαν. Σπάιντερ μαντινός. Γιατί ήμασταν τελικά στο σχολείο όλες ίδιες. Μόνο στο χρώμα διαφέραμε. Η κόκκινη, η ρόζ, η πράσινη. Δεν μου άρεσαν αυτά. Βέβαια είναι και το τραύμα γιατί πρώτη δημοτικού πήγα με τη μαμά μου τσολιά. Οπότε. Αυτό είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Μπράβο. Τρέλεια, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά μπράβο. Είναι που πρέπει να μας πει σιγά-σιγά. Μπράβο. Για να αρχίσουμε να μας δίνονται και κάποιες απορίες. Βεβαίως. Δεν φταίς εσύ. Του κουβάρι να ξετυλιχτεί. Όχι, δεν φταίς. Πώς της ήρθε να σε ντύσει τσολιά. Και είμαι στη γραμμή με τα αγούρια. Έτσι κοριτσάκι, όμορφο, με τα ωραία σου μαλλιά. Δηλαδή, έχω δει παιδικές φωτογραφίες, ήδη η μεγάλη σου κόρη είσαι. Όμορφο παιδί, με τις μαλλούρες, τα ωραία. Κάτω όλες οι πριγκυποπούλες. Τα κορίτσια πριγκυποπούλες. Δεν ξέρω γιατί. Πώς ήθελε να τις βγεις γιος, επειδή ήσουν το τελευταίο. Και λέγε κόρες έχω, ας βγει και ένα γόρι. Μπορεί, μπορεί. Πάντως πες της να μην αναφέρεται. Δυναμικό κορίτσι έκανε πες. Τσολιάς. Τσολιάς. Όχι, τώρα σε βλέπουμε όλοι με άλλο μάτι. Σας φέρω τη φωτογραφία που είμαι στη γραμμή με τα γόρια έτσι. Σου είχε βάλει και μουστάκι. Και φες και το μουστάκι. Όχι ρε εσύ, δεν το πιστεύω. Και είσαι έτσι. Εγώ θα ήμουν και με κλάματα. Πάντως, Ελένη, η μαντόγα στερά του που ήταν αγοροκόριτσο, είχε πάει και στα Καλλιστεία και είχε βγει μισή Ελλάδα το 2010. Δηλαδή, μετά τη γύρισε το πράγμα. Κοπέλα. Είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Και γενικότερα τη αρέσει να τρομάζει του άλλου, να ντύνεται τα καρναβάλια με νεκροκεφαλές, λίγο πιο εκεντρικά πράγματα. Και να περνάει έτσι καλά. Βέβαια το κορίτσι μας παντρεύεται, γιατί έχει δει την πρόταση γάμου, βέβαια, το καλοκαίρι. Με κουμπάρα την Πάγια Τονοπούλου. Έχει πολλά χρόνια σύντροφο με έναν επιχειρηματία. Την έχασες κι αυτήν. Μπράβο, μαντό μου. Θέλεις να δούμε τι έγινε στο κατάστημα Seasons που πήγε με τον Κώστα τον Αρκά και έκανε ένα αποκριάτικο φαν. Φυσικά.